Γεια σας φίλοι μου, σήμερα θα σας πω ένα παράδειγμα που λέω στους φίλους για να καταλάβουμε τη συχνότητα για αυτό που λέμε συγχρονισμό, για να καταλάβουμε ότι εμείς ήδη δημιουργούμε τη δική μας πραγματικότητα και ότι ερχόμαστε σε επαφή με άτομα που πριν έχουμε συνδημιουργήσει, τα λέγαμε επιλέξει, προεπιλέξει να παίξουμε το οτιδήποτε σενάριο, και θα εξηγήσουμε τον νόμο του τυχαίου έτσι και πώς μπορούμε να βγούμε από αυτό. Στο παράδειγμα λοιπόν που δίνω εγώ καμιά φορά στους φίλους μου όταν θέλω να τους εξηγήσω, δίνω το παράδειγμα της πολυκατοικίας, δηλαδή τι, των πολλών κατοικιών που έχουμε σαν άνθρωποι. Ας πούμε εδώ πέρα έχω φτιάξει με δύο πολυκατοικίες, έτσι, και θα λέγαμε ότι είναι ισόγειος, πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος, πέμπτος, έκτος και έβδομος. Το ίδιο και από εδώ πέρα. Είναι δύο άνθρωποι, που κάθε άνθρωπος συμβολίζεται με μια πολυκατοικία με τα 7 επίπεδά του, όπως έχουμε πει, αν χωρίζουμε σε 7 επίπεδα θα λέγαμε τον άνθρωπο ανεξάρτητα τι διδασκαλίες και τι μάθει, έτσι. Δίνουμε ένα βασικό παράδειγμα λοιπόν με τον νόμο του 7. Ας πούμε λοιπόν ότι κάθε άνθρωπος λοιπόν ξεκινάει και βρίσκει τον εαυτό του στο ισόγειο και σιγά σιγά μαθαίνει μέσω της εξέλιξης εμπειρίας, θυμάται ότι έχει κι άλλον όροφο, ότι έχει κι άλλο όροφο, κι άλλο όροφο, κι άλλο όροφο, και ότι έχει 7 ορόφους. Αυτόματα αυτή είναι όλη η διαδικασία για να πούμε ότι γνωρίσαμε τον εαυτό μας σε αυτόν τον κύκλο, έτσι, των ενσαρκώσεων που παίζουμε εδώ πέρα στη γη. Το ίδιο λοιπόν και ο κάθε άνθρωπος. Εδώ έρχομαστε λοιπόν να σας δείξουμε τώρα τι γίνεται με τις συχνότητες. Κάθε φορά λοιπόν που ένας ζει εδώ πέρα στο ισόγειο και ο άλλος πάλι ζει εδώ πέρα στο ισόγειο, αυτοί οι δύο άνθρωποι θα έχουν επαφή. Κάθε φορά που ο ένας ανακαλύπτει έναν όροφο, τον πρώτο, τον δεύτερο, πάντοτε θα καταλαβαίνει λοιπόν από εδώ πέρα ότι θα έχει επαφή με αυτούς τους ανθρώπους καλύτερα που είναι στον ίδιο όροφο, λιγότεροι με τους κάτω και λιγότεροι με τους κάτω, αν θα λέγαμε ότι βγαίνουν στον μπαλκόνι για να μιλήσουν. Όπως φανταστείτε ότι ο άνθρωπος που θα είναι στον 7ο δεν θα μπορεί καθόλου να έχει την επικοινωνία με τον πρώτο. Τι γίνεται όμως εδώ πέρα. Ανακαλύπτει λοιπόν ο άνθρωπος ότι έχει πολλά επίπεδα που μπορεί να κατοικεί, αλλά δεν φτιάχνει μόνιμη κατοικία. Δεν διαλέγει να ζει μόνο στο δεύτερο, μόνο στο τρίτο, μόνο στο τέταρτο. Διαλέγει λοιπόν να αρχίζει, επειδή δεν έχει μάθει ακόμα να έχει τη μόνιμη κατοικία, την ίδια συχνότητα, να κρατάει σταθερά δηλαδή τη συχνότητά του. Αρχίζει λοιπόν ο άνθρωπος να ανακαλύπτει έναν όροφο, να τον επεξεργάζει, να βλέπει τη θέα, να λέει εδώ μου αρέσει καλύτερα. Αλλά και εδώ ακόμα, ξέρεις, με κρατάει το παρελθόν, με κρατάνε συγγενείς, με κρατάνε οι φιλίες, με κρατάνε οι σχέσεις. Βλέπετε, και δείχνω αυτό εδώ πέρα το πράγμα, και εννοώ εδώ πέρα το ισόγειο, εννοώ τις συχνότητες που παίζουν οι άλλοι. Για ποιο λόγο όμως το δείχνω? Γιατί πολλές φορές νομίζουμε ότι αν εμείς διαλέξουμε να έχουμε άλλο επίπεδο, άλλη πραγματικότητα, αν διαλέξουμε να είμαστε διαφορετικοί, τι θα γίνει? Θα χάσουμε την επικοινωνία από αυτό που είναι ισόγειο. Αν θα πάμε στον τρίτο λοιπόν, θα χάσουμε την επικοινωνία από αυτό που είναι ισόγειο. Και αυτό είναι ένας φόβος που έχουμε όλοι μέσα μας. Αυτό το πράγμα όμως θα το δώσουμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Κάθε φορά που εμείς λοιπόν λέμε ισόγειο, πρώτο, δεύτερο, τρίτο και παίζουμε εδώ πέρα στις κατοικίες, αυτόματα, επειδή δεν ελέγχουμε τον εαυτό μας, κάθε φορά λοιπόν θα ερχόμαστε σε επαφή με άτομα τρίτο, τρίτο, δεύτερο, δεύτερο, πρώτο, πρώτο, ισόγειο, ισόγειο. Όταν εμείς δεν ξέρουμε λοιπόν σε τι όροφο είμαστε ανά πάσα στιγμή και παίζουμε σε ένα ασανσέρ χαλασμένο και μας πηγαίνει πάνω κάτω, φυσικό είναι, αν τώρα βγάλουμε την πολυκατοικία ή στην πολυκατοικία πούμε ότι εδώ πέρα μένουν κακοί άνθρωποι και εδώ πέρα μένουν καλοί, σε εισαγωγικά, οι χαμηλές δονήσεις και υψηλές δονήσεις, σε εισαγωγικά, τι θα λέγαμε λοιπόν? Από τη στιγμή από τον τρίτο σταματάει, ας πούμε, θα λέγαμε ένα μέτριο φάσμα, ξανακατεβαίνω ισόγειο, τρίτο, τέταρτο, τρίτο, δεύτερο, πρώτο, αυτόματα λοιπόν θα έρχομαι σε επαφή με όλες αυτές τις συχνότητες. Άλλες θα είναι μέτριες, άλλες θα είναι χαμηλές. Ακόμα και αν πετύχω την πέμπτη, θα λέγαμε, το πέμπτο επίπεδο ή το έκτο επίπεδο, από τη στιγμή που είναι χαλασμένο το ασανσέρ και ανεβοκατεβαίνω και δεν ξέρω πού πηγαίνω, θα φαντάζομαι ότι εγώ εδώ πέρα είμαι αυτός, το θεϊκό μου, το καλύτερό μου, το αναβαθμισμένο μου. Όμως από τη στιγμή που είναι χαλασμένο το ασανσέρ και η κατοικία μου δεν είναι μόνιμα εδώ και ανεβοκατεβαίνω λοιπόν κατοικίες, θα συγχρονίζομαι λοιπόν με όλα αυτά εδώ πέρα τα άτομα, τους εγκληματίες θα λέγαμε, τους κακούς θα λέγαμε, και όσο πηγαίνει καλύτερο, στους αμόρφωτους, όπως θέλετε πέστε το, αλλά θα συγχρονιζόμαστε με άτομα επειδή εμείς θα τους δίνουμε πρόσβαση να μπορούν να επικοινωνήσουν με εμάς. Δηλαδή φίλοι, θα λέγαμε ότι από τη στιγμή που το φάσμα τώρα είναι αυτό εδώ πέρα, το δικό μας, και είναι ανεξέλεγκτο, αν θα λέγαμε εδώ πέρα είναι χαμηλές συχνότητες και υψηλές συχνότητες, θα ερχόμασταν λοιπόν ανεξέλεγκτα σε επαφή με χαμηλές συχνότητες, όποτε εμείς πέφταμε, θα λέγαμε εισαγωγικά, με το ασανσέρ και ήμασταν εδώ,
θα βλέπαμε αυτόν. Όταν ήμασταν εδώ, θα επικοινωνούσαμε με αυτόν. Εδώ, αυτόν. Και έτσι λοιπόν τι θα γινότανε, θα ανήκαμε στο νόμο του τυχαίου, φίλοι. Τυχαίο. Αυτό. Γιατί δεν ξέρουμε τον εαυτό μας. Κάθε φορά λοιπόν αλλάζουμε και θα ερχόμασταν μια σε επαφή με τον εγκληματία. Μια θα συνδημιουργούσαμε με τον ψεύτη. Μια θα συνδημιουργούσαμε με τον οποιοδήποτε λοιπόν χαμηλή συχνότητα που θα ήταν εδώ πέρα και αναγκαστικά λοιπόν το αυτό θα έβγαζε την μη δύναμη από μέσα μας. Έτσι και ότι ανήκουμε στον νόμο του τυχαίου και ότι δεν μπορούμε να πράξουμε κατάλληλα και ότι συμβαίνουν εμάς και όλα αυτά τα πράγματα που ακούμε, οι φόβοι, οι κατακρίσεις και τα υπόλοιπα. Εδώ ερχόμαστε να πούμε λοιπόν, φίλε, ότι αυτός που δεν θα ανήκει στον νόμο του τυχαίου είναι αυτός που θα διαλέξει να ξέρει τον εαυτό του και να διαλέξει μια μόνιμη κατοικία και να πει από εδώ μ' αρέσει η θέα, από εδώ όμως δεν μπορώ να μιλήσω με αυτόν, να είναι, δεν με νοιάζει. Από εδώ δεν μπορείς να μιλήσεις με αυτόν, με αυτόν, με αυτόν, με αυτόν, δεν με νοιάζει. Θα μπορείς να μιλήσεις μόνο ας πούμε με αυτούς τους δύο. Ναι, αλλά το έχω διαλέξει, το έχω επιλέξει, δεν φοβάμαι, ξέρω. Αυτή τη στιγμή λοιπόν αυτός που ανοίξει τον έκτο όροφο, όλοι αυτοί για να επικοινωνήσουν μαζί του θα πρέπει να ανέβουν εδώ, πέμπτο ή έκτο. Αυτόματα λοιπόν αυτοί είτε λέγονται συγγενείς, είτε φίλοι, είτε γνωστοί. Αν θα έχουν καταλάβει λοιπόν στον εαυτό τους τον πέμπτο και τον έκτο όροφο, έτσι, μόνο τότε φίλοι θα έρθουν να επικοινωνήσουν με εσάς. Και τότε πραγματικά θα αρχίζετε και αυτό που λέγατε βλάκα, ηλίθιο, τρελό, χαζό, οτιδήποτε, άσχετο, ανίκανο, ζώο. Θα αρχίσει λοιπόν αυτός όταν θα έρχεται σε επαφή μαζί σας να μιλάει μέσα σε εσάς. Ακόμα και αν φαίνεται ο ίδιος, ακόμα και αν νομίζετε εσείς ότι δεν έχει αλλάξει, για να έρθει σε επαφή μαζί σας θα είναι αλλαγμένος. Έστω για λίγο, αυτός θα μπαλατζάρει. Αυτός θα ανήκει στον νόμο του τυχαίου. Αλλά όμως θα έρχεται εδώ πέρα. Εκτός αν και εκείνος κάνει μια μόνιμη κατοικία, φίλοι, εδώ πέρα, ή μικρύνει το φάσμα, θα λέγαμε, έτσι, και δεν πέφτει στις χαμηλές συχνότητες και θα μπορεί ο άνθρωπος αυτό το τυχαίο, θα λέγαμε, να το κάνει λίγο πιο μικρό. Λίγο πιο μη τυχαίο. Αυτό ακριβώς, φίλοι, εννοούμε όταν λέμε ότι πρέπει να έχεις την ακεραιότητα. Όταν λοιπόν έχει κάποιος λοιπόν την ακεραιότητα και είναι στο έκτο όροφο, αναγκαστικά όλοι οι φίλοι, συγγενείς, οτιδήποτε και ό,τι στη δουλειά του υπάρχουν, ή θα αναγκαστούν να του μιλάνε μέσω του έκτου ορόφου, ή δεν θα υπάρχει επικοινωνία και θα φύγει από την πραγματικότητα και ο ένας δεν θα έχει σχέση με τον άλλον. Αυτά σχετικά με τη συνάφεια, έτσι, αυτά σχετικά με τη συνδημιουργία, αυτά σχετικά με αυτό το παραδειγματάκι που λέω στους φίλους μου, γενικά με την πολυκατοικία, έτσι, που έχουμε μέσα μας και εξερευνούμε τον εαυτό μας σε κάθε όροφο. Ειρήνη σε όλους.